στη ζωή θα βρεις ανθρώπους που δεν θα σε σεβαστούν, ανθρώπους που θα σε αγαπήσουν, ανθρώπους που θα σε μισήσουν, ανθρώπους που θα ακολουθήσουν τον δρόμο που κάνεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, άμα βρεις μια εργασία η οποία δεν σου στέλνει, θα παραιτηθείς, θα φύγεις. Θα μείνεις αδερφή. Θα το παλέψω. Θα το παλέψεις πρώτα εδώ. Άλλο είναι. Η ηλικία που είσαι αυτή τη στιγμή σου δίνει μια ευκαιρία να ξεκινήσεις να παλεύεις. Τι να παλέψεις. Δεν έχουμε κουβέντα. Θα παλέψεις. Να παλέψω εδώ μέσα. Παλέψεις και χάσε. Αλλά παλέψεις. Μόνο μα κινδυνεύει η ζωή σου, το σκεφτείς δεύτερη φορά. Εγώ αυτό το πράγμα το φέρω πάνω μου 7 χρόνια. Άστα τα ψυχολογικά, δεν ξέρω μια χαρά. Εγώ το φέρω αυτό πάνω μου 7 χρόνια. Είναι μια ευκαιρία, επειδή είσαι νεαρά, να ξεκινήσεις κάνοντας μια προσπάθεια να υπερβείς το εμπόδιο. Γιατί μπορεί αυτό να είναι ένα παιχνίδι, αλλά στο μέλλον μπορεί αυτό το παιχνίδι να μην είναι παιχνίδι, να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και έτσι έδωσα παράδειγμα ένα πρόβλημα υγείας που έχω περάσει εγώ. Έχω βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, επαγγελματικές, προσωπικές, οικογενειακές, επειδή φέρω αυτό το διάλογο πάνω μου. Σερνόμουν για ένα διάστημα. Αλλά λέω, φτάνει, δεν γίνεται. Σήκω στα παπτά σου και προχώρα. Ωραία, και εγώ ένα μισό χρόνο στο νοσοκομείο ήμουν, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τώρα είμαι χαμογελαστή και έτοιμη για όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω στα παιδιά.